έχουμε συναισθησμό μεγάλο, γιατί. Έχουμε συναισθησμό μεγάλο για Τζούμα, διότι. Λίγο ησυχία, παιδιά! Έχουμε δικάσιμο του εφετείου Βορείου Αιγαίου, η στραβατική έδρα. Και ταυτόχρονα εδώ στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου, τη Μία, εκδικάζονται οι υποθέσεις του μονομελούς του Ειρηνοδικείου, Χίου. Ταυτόχρονα δικάζονται εδώ οι υποθέσεις του μονομελούς του εφετείου κακουργημάτων και ταυτόχρονα στην αίθουσα του ακροατηρίου στην προκυμαία στο πρωτοδικείο εκδικάζονται οι αστικές υποθέσεις και τα τριμελή πλημελήματα. Και αύριο το εφετείο κακουργημάτων στο τριμελές. Οπότε τελικά είναι αναγκασμένοι και οι δικηγόροι έχοντας διαφορετικούς εντολείς είτε στο αστικό είτε εν πάση περιπτώσει σε υποθέσεις που γίνονται στην προκυμαία εφόσον ταυτόχρονα έχουν και εδώ που γίνονται στο Ειρηνοδικείο σε μία από τις δύο αίθουσες ή και στις δύο να προσπαθούν να διακτηνιστούν, να πούμε σε εισαγωγικά, προκειμένου τέλος πάντων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, εάν τυχόν έχουν περισσότερες της μιας υπόθεσης και που εκδικάζονται σε διαφορετικές αίθουσες και σε διαφορετικά δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχετε κατηγορούμενο εσείς και στο ένα δικαστήριο και στο άλλο. Και τι κάνετε για αυτό. Λες έναν συνάδελφο και εν πάση περιπτώσει είσαι σε συνεχή επαφή και προσπαθείς. Αυτό. Τέλος πάντων, αυτό αναδεικνύει σίγουρα το θέμα της έλλειψης του δικαστικού μεγάλου, παρά τις τόσες προσπάθειες που έχουν γίνει. Θα θυμάστε κι εσείς με τις διοικήσεις που μεσολαβούν στη διαδρομή πάντα του χρόνου στο Δικηγορικό Σύλλογο, τις προσπάθειες να πάρουμε με τον Γιάλα, να ξεκινήσει το εργοτάξιο, να νομοδοτήσει το ΣΤΕΝ. Το 2014 τέλος πάντων να μας δώσουν ένα κονδύλι. Ο τότε Υφυπουργός Ανάπτυξης, ήταν και γιο της ο κ. Μηταράκης. Στη συνέχεια αυτό το κονδύλι, όπως μας είπαν, σε εισαγωγικά μας αρρωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, να μην αποδοθεί ποτέ και το εργοτάξιο να έχει εγκαταληφθεί, διότι και η ανάδοχος εταιρεία, η Protecard, περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών και συνεχώς σε αδυναμία να συνεχίσει το έργο και κηρύχθηκε έκπληκτη. Και η πρόεδρος πρωτοδικών έκανε τώρα κάποιες προσπάθειες, κυρία Τομπάζη, και είχε μια συνάντηση με τον Υφυπουργό. Το Μέγαρο παραμένει καλά για μένα. Παπαγγελόπουλο και εμείς έχουμε κάνει προσπάθειες με έγγραφα που έχουν υπογράψει και οι πρόεδροι εφετών Βορείου Αιγαίου και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, η Δήμαρχη, ο Περιφερειάρχης, όλοι αυτοί. Εν τούτης τελικά δεν υπάρχει καμία έτσι, συνέχεια που να δείχνει ότι τελικά θα αποπερατωθεί το δικαστικό μέγαρο, το οποίο σημειωτέον έπρεπε να έχει παραδοθεί από το 2015. Μετά μας είπαν το 2016 και τελικά τώρα είμαστε στα ζήτητα, παρά τις προσπάθειες όλων.